βλέπετε τα έσχατα. Θα δούμε πολλά πράγματα και να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε ξεκάθαρη θέση εμείς με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν συμβιβάζεται έστω και με τα μικρά λάθη μας. Όλο το νόμο λέει να τηρήσεις. Εάν ένα δεν τηρήσεις, είσαι υπόλογος. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, συμφωνώ με όλα, αλλά με εκείνο τον νόμο, δεν πειράζει. Αυτό δεν έχει τίποτε. Είσαι υπόλογος για όλο τον νόμο, λέει. Ναι. Άλλο, σαν άνθρωποι, έχουμε πάθει αδυναμίες. Να ξέρουμε, ναι. Αγωνιζόμαστε να απαλλαγούμε, ναι. Γιατί, λέει ο Χριστός μας, το πίπτη, ανθρώπινο εστί. Έκανες λάθος. Αγωνίζεσαι. Μη μείνεις πεσμένος, λέει. Το πίπτη είναι ανθρώπινο εστί. Το εμένει σατανικό. Το να επιμένεις, να μένεις στο λάθος. Αυτό είναι από το διάβολο, λέει. Το άλλο, θα πέφτουμε σαν άνθρωποι. Εδώ πέφτουν οι αθλητές, πέφτουν σε ένα στίβο, βλέπετε, τρέχουν εκεί καημένοι. Πέφτουν, αλλά δεν μένουν πεσμένοι. Ξανασηκώνονται ξανά. Και αν ξαναπέσουν, ξανασηκώνονται και κάποιοι από αυτοί πάνε και πρώτοι μετά. Γιατί εάν δεν επέτρεπε ο Θεός να πέσουμε, θα ήμασταν σαν το Φαρισαίο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ξέρω αυτό. Εγώ δεν πέφτω με τίποτα. Ξέρω εγώ, είμαι Άγιος. Ενώ επιτρέπει ο Θεός να πέσουμε, να φάμε τα μούτρα μας, να ταπεινωθούμε και να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ταπεινοί. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, παρόλο που φτάνανε σε μέτρα αγιότητος, πού να τολμήσουν, όχι να πούνε για την αγιότητά τους, αλλά ούτε να το σκεφτούν. Και θεωρούσαν τον εαυτό τους ό,τι χειρότερο. Εμείς αν έχουμε καμιά μικρή χάρη, καμιά αρετή, κάνουμε σαν τις σκότες μόλις γεννάει το αυγό, κα, έκανε το αυγό. Τέτοιοι είμαστε, δυστυχώς. Θεός να μας φυλάει. Ναι. Να λοιπόν, να κρατήσουμε το σημερινό Ευαγγέλιο, την ταπείνωση του τελώνει και να αποφύγουμε την έπαρση του Φαρισαίου. Γιατί δυστυχώς κουβαλάμε μάλλον την έπαρση του Φαρισαίου παρά την ταπείνωση του τελώνει. Ας το δει ο καθένας από τη μεριά του και θα το διαπιστώσουμε. Εύχομαι λοιπόν στον Κύριό μας και Θεό μας, να μας αναλάβει εξ ολοκλήρου ψυχή και σώμα και να βάλουμε μια καινούρια αρχή, έτσι ώστε να γίνουμε όπως Αυτός θέλει και όχι όπως μας θέλει ο κόσμος και η κοινωνία. Και ο Χριστός μας θέλει Αγίους, μας θέλει τέλειους. Γιατί όταν λέμε εμείς το Πάτερ ημών, απευθυνόμαστε στον Πατέρα Θεό. Και δεν μπορεί τα παιδιά του να μην του μοιάσουνε του Πατέρα τους. Και ο ίδιος μας προτρέπει να γίνουμε Άγιοι, λέει. Γιατί και ο Πατέρας είναι Άγιος. Να γίνουμε, λέει, τέλειοι, γιατί και ο Πατέρας είναι τέλειος. Αυτός να είναι ο σκοπός μας, αυτή να είναι η επιθυμία μας, αυτός να είναι ο αγώνας μας. Να γίνουμε Άγιοι. Και Άγιος σημαίνει αυτός που εφαρμόζει τον νόμο και τις εντολές του Χριστού. Τόσο περισσότερο τις εφαρμόζουμε, τόσο περισσότερο καθαρίζουμε, αγιάζουμε. Καθαρότητα σημαίνει η αγιότητα. Και γίνεται αυτό με την εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας και με τον νόμο. Να λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα για όλους μας, τώρα που μπαίνουμε, που άνοιξε το Τριώδιο και μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, να το θελήσουμε, να το ζητήσουμε από τον Κύριό μας και να γίνουμε όπως θέλει ο Χριστός. Σας εύχομαι ολόψυχα, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί, να σας πνίξει ο Παράδεισος και μη λείψει κανένας από εκεί. Μη λείψει. Πέτρε, ή όλοι μαζί στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση. Κανονίστε, έτσι.